Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο κύριος Μανιατόπουλος Αλέξανδρος, είναι διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Γιοντίβο και θα μας μιλήσει για τη διαχείριση δικτών βιωσιμότητας των πόλεων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Το είπα χωρίς να κάνω δύο λάθη, ένα το έκανα. Πιο σωστά και από ό,τι θα μπορούσα να το πω εγώ. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι και εμάς η δεύτερη χρονιά που είμαστε σε αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός για τις πόλεις μας. Προτού μπω στο θέμα που έχει να κάνει με τους δείκτες βιωσιμότητας και μία πλατφόρμα διαχείρισης των δικτών βιωσιμότητας, να σας πω δύο λόγια για την εταιρεία μας. Είμαστε μία εταιρεία που είμαστε στον ελληνικό χώρο από το 2015. Έχουμε γραφεία στην Πάτρα, στην Αθήνα, στην Κύπρο και ένα μικρό γραφείο στη Σουηδία, όπου είναι και τα κεντρικά μας. Δραστηριοποιούμαστε και πριν από το 2015, εκτός Ελλάδος, με τα συστήματα που τότε ονομάζαμε Internet of Things, όταν ακόμα δεν υπήρχε καν αυτή η ονομασία στο προσκήνιο. Αρχίσαμε και δημιουργήσαμε λύσεις έξυπνων πόλεων κάτω από μια πλατφόρμα που εμείς δημιουργήσαμε, ένα διαλειτουργικό κέντρο, θα έλεγα, το οποίο φιλοξενεί δικές μας λύσεις έξυπνων πόλεων, αλλά και τρίτων, έτσι ώστε μέσω αυτού του διαλειτουργικού κέντρου να μπορούμε να ελέγχουμε συνδυαστικά τις λύσεις, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ ότι οι λύσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο αυτόνομα όσο και συνδυαστικά για να έχουμε τα μέγιστα ωφέλη. Ένα πράγμα που εστιάσαμε από την αρχή είναι να μην κάνουμε λύσεις χωρίς να έχουμε δεδομένα, να εξάγονται δεδομένα από αυτές τις λύσεις που να αφορούν την βιωσιμότητα και να μπορούν να παρακολουθούνται από δείκτες. Αυτή είναι και η βασική αρχή, με αποκορύφωμα όλων αυτών των εστιάσεων που κάναμε να είναι η πλατφόρμα που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα και αφορά πώς μπορούμε πάνω από ό,τι λύσεις το προηγούμενο διάστημα αλλά και τώρα εξελίσσονται σχετικά με έξυπνες πόλεις μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια σωστή διαχείριση της πόλης μας. Πιστεύουμε πάρα πολύ στη βηματική προσέγγιση στα πλαίσια μιας έξυπνης πόλης που αρχίζει από το στρατηγικό σχεδιασμό. Ξέρουμε ότι το προηγούμενο διάστημα ή και τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, με τη μείωση των εκπομπών, τα λεγόμενα δίσμε, τα οποία καταλήγουν σε δράσεις. Ξέρουμε ότι αυτά τα σχέδια που δεν αφορούν μόνο το περιβαλλοντικό, αφορούν και το κομμάτι το social και το governance του Δήμου, καταλήγουν σε κάποιους δείκτες. Πρέπει να δούμε από πού αρχίζουμε και τι στόχους βάζουμε σε επίπεδο έτους, σε επίπεδο πενταετίας. Άρα, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η στοχοθέτηση. Όταν έχουμε κάνει αυτά, τότε και μόνο τότε μπορούμε, αν έχουμε και σεβασμό και προς τους χρηματικούς πόρους και προς τα διαθέσιμα κονδύλια, να προχωρήσουμε σε μια οργάνωση δράσεων και να δούμε πώς αυτές οι δράσεις είναι συναφείς με τους δείκτες που έχουμε ορίσει. Και τέλος, να έχουμε τα συστήματα εκείνα, τα ψηφιακά συστήματα, μέσω των οποίων κάνουμε παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τους δείκτες απόδοσης. Σε αυτή τη διαφάνεια φαίνονται κάποια βασικά εργαλεία, τα οποία είναι η αρχή για να κάνουμε ένα σχεδιασμό μιας πόλης. Το δίσμε είναι ένα από αυτά. Πολλοί δήμοι, ήδη από το 2018-19, έχουν εκπονήσει τέτοια σχέδια και οι περισσότεροι ή τα καλύτερα εξ αυτών έχουν γίνει με βάση διεθνή πρότυπα, όπως είναι η οικογένεια του ISO 37120, το οποίο, αν θέλετε, είναι και η βάση με την οποία τρέχουμε την παρακολούθηση βιωσιμότητας, ακριβώς όπως οι εταιρείες μας σήμερα υποχρεούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν σύστημα ESG σύμφωνα με το πρότυπο ESRS. Με τον ίδιο τρόπο, ήδη από την περασμένη δεκαετία, δήμοι του εξωτερικού τρέχουν όλη την διακυβέρνησή τους με βάση αυτά τα πρότυπα, τα διεθνή πρότυπα της οικογένειας ISO 37120. Αν αναρωτηθείτε τι δείκτες περιλαμβάνουν αυτά τα πρότυπα, ας το σπάσουμε στους τρεις άξονες της βιωσιμότητας, γιατί η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο το περιβάλλον, προφανώς και είναι η αιχμή του δόρατος στη λέξη βιωσιμότητας, αλλά έχουμε το περιβάλλον, όπου εκεί πέρα οι δήμοι, χαρακτηριστικά απόσπασμα από το ISO 37120, έχουμε κάποιους δείκτες εδώ, η τελική κατανάλωση ενέργειας δημοσίων κτηρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
περιβαλλοντικοί δείκτες όπως είναι η συγκέντρωση σωματιδίων σε μηνιαία βάση κατά μέσο όρο, εκπομπές αορίων θερμοκηπίου και πολλοί ακόμα. Μία πλειάδα δείκτων, πάνω από 50 δείκτες συνδυαστικά στην οικογένεια αυτών των ΆΙΖΟ. Παραδείγματα δείκτων κοινωνικής, θα έλεγα, χρειάς, ποσοστό ανεργίας της πόλης, ποσοστό ανεργίας των νέων, ποσοστό μαθητών που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αριθμός αστέγων, ποσοστό, χωρητικότητα καθαρισμένων καταφύγιων έκτακτης ανάγκης και πολλά ακόμα, πάλι με την ίδια λογική, απορρέουν οι δείκτες μέσα από τα πρότυπα αυτά. Στο κομμάτι της διακυβέρνησης, αφορούν τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου, την ευμάρεια, θα έλεγα, του Δήμου, αλλά και τις διαδικασίες που ο Δήμος εφαρμόζει και τη διαφάνεια αυτών των διαδικασιών. Οι δείκτες πρέπει να είναι μετρήσιμα μεγέθη. Για να είναι μετρήσιμα μεγέθη, πρέπει να έχουμε την πρωτογενή πληροφορία από την οποία χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό αυτών των δείκτων. Πού βρίσκεται η πρωτογενή πληροφορία? Η πρωτογενή πληροφορία βρίσκεται στα έξυπνα συστήματα που εγκαταστούμε και εγκαταστήσαμε όλα τα περασμένα χρόνια, πηγάζει από τον άνθρωπο πολλές φορές, ακόμα και από τους πολίτες. Οι συνάδελφοί μου εδώ μιλήσανε προηγουμένως για την δυνατότητα που έχουμε κάποια εργαλεία να τροφοδοτούν οι πολίτες, να αλληλοπιδρούν με το Δήμο και να τροφοδοτούν δεδομένα. Αυτό εμείς το ονομάζουμε ανθρώπινοι αισθητήρες. Οι ανθρώπινοι αισθητήρες παίζουν και αυτό το ρόλο τους στην πρωτογενή πληροφορία. Με βάση όλα αυτά, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ESG-τύπου μεθοδολογία για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να τακτικά να υπολογίζουμε τους δείκτες, εφόσον τους έχουμε ορίσει και δεν είναι οι ίδιοι για κάθε πόλη. Τα πρότυπα, τα ISO πρότυπα, έχουν σαφείς οδηγίες ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, ανάλογα με την οικονομία της πόλης, ποιοι δείκτες συστήνονται. Αυτό λοιπόν εφαρμόζεται, πρέπει να τους διαλέξουμε, πρέπει να τους μετρήσουμε, πρέπει να δούμε την πρωτογενή πληροφορία, αλλά φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς κόπο. Υπάρχουν προκλήσεις, οι οποίες κυρίως έχουν να κάνουν με το τεράστιο όγκο της πληροφορίας που συλλέγουμε, αλλά και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχουν ψηφιακά εργαλεία που θα βοηθήσουν στην αυτοματοποίηση όλων αυτών των ενεργειών. Τα ψηφιακά εργαλεία, όπως το ESG for Cities που παρέχει η εταιρεία Yondivo, πρέπει να γλιτώνουν χρόνο από τους υπαλλήλους του Δήμου, κατά κύριο λόγο, αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με τη βιωσιμότητα, από τη συλλογή πληροφορίας ή δυνατόν να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται τα έξυπνα συστήματα, γιατί εδώ βλέπω ένα μεγάλο πρόβλημα, έχοντας σαν εταιρεία χτίσει δεκάδες έργα πάνω στα έξυπνα συστήματα των πόλεων, ήδη έχουμε αρχίσει, εδώ και μια πενταετία, ήδη έχουμε αρχίσει κάποια από αυτά να απαξιώνονται. Και απαξιώνονται γιατί αφενός δεν υπάρχουν άνθρωποι να αλληλεπιδρούν με τα συστήματα, μειωμένο προσωπικό, όχι εξειδικευμένο προσωπικό, αφετέρου δεν τροφοδοτούν κάποιους δείκτες και όλα αυτά αυτόματα. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες που σκοπό έχουν την αυτόματη συλλογή της πληροφορίας, τον υπολογισμό των δείκτων με βάση τα πρότυπα, την εξαγωγή αναφορών, την πρόβλεψη της πορείας κάποιων δείκτων σε σχέση με τη στοχοθέτηση και τελικά το τακτικό έλεγχο μέσα από τον οποίο λαμβάνονται διορθωτικές δράσεις και όλες αυτές παρακολουθούνται από μια τέτοια πλατφόρμα. Αυτή είναι ό,τι είπα προηγουμένως σε φάσεις, άρα συνοπτικά καθορισμός των αναγκών, καθορισμός των δικτών, καθορισμός του τρόπου υπολογισμού των δικτών, παρακολούθηση απόδοσης, διορθωτικές ενέργειες και τέλος αναφορές. Γιατί είναι απαραίτητο μια πλατφόρμα ESG for Cities? Όποιοι πιστεύουμε ότι και στην Ελλάδα θα αλλάξουν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση, αν αυτό δεν έχει αρχίσει ήδη να γίνεται. Στο εξωτερικό υπάρχουν άπειρα παραδείγματα όπου οι Δήμοι προσελκύουν ιδιωτικά κεφάλαια σε σχέση με το scoring που έχουν από συστήματα ESG που εφαρμόζονται ειδικά για τους Δήμους. Οι Δήμοι σιγά-σιγά θα αρχίσουν να αναζητούν κεφάλαια και από άλλες πηγές. Αυτά τα κεφάλαια θα είναι, μάλλον η ευκολία του να αντλήσουν αυτά τα κεφάλαια θα είναι άμεσα συνυφασμένη με την απόδοσή τους με βάση αυτούς τους δείκτες. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς ψηφιακά μέσα. Τέλος, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται
και για το καλό του Δήμου και για το καλό των Δημοτικών Αρχών, για τις επιδόσεις του Δήμου σε κοινωνικά θέματα, σε θέματα που αφορούν το governance και σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Έχουμε δει τις τάσεις ψηφιακοί νομάδες κτλ. Έχει γίνει μία έρευνα ότι οι ψηφιακοί νομάδες επιλέγουν τις πόλεις που θα έρθουν βάσει των επιδόσεων στη βιωσιμότητα, που ξαναλέω δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αφορά και ένα σύνολο, μεγάλο σύνολο δικτών. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν η Γιοντίβο εξειδικεύεται πάνω σε αυτό το τομέα. Ακόμα και οι έξυπνες λύσεις που εφαρμόζει και που παράγει έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα και πάνω απ' όλα δεν κάνουμε λύσεις χωρίς να έχουμε εξαγόμενα αποτελέσματα που οδηγούν τους δείκτες. Ελπίζω να ήμουν το ίδιο να πεις, ίσως και λιγότερο. Συνεπέστατος, δεν μπορώ να πω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Μανιατόπουλε, θα σας κάνω μια αντίστοιχη ερώτηση με αυτή που έκανα στον κύριο Λολόνη. Και θα πιαστώ μια κουβέντα που κάναμε και πριν, γιατί πριν από 3-4 χρόνια ξεκινήσατε ένα έργο στην Πάτρα, στην οποία εγκαταστήσατε, αν θυμάμαι καλά, μετρητές ποιότητας αέρα, με εκατοντάδες χιλιάδων δεδομένων, ακόμα και με μοντέλο πρόβλεψης, αν θυμάμαι καλά, της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, της κατάστασης. Της διάδοσης, της επιβάρησης σε σωματίδια κτλ. Σε βάθος χρόνου, σε σχέση με τις τιμές που παίρνουμε σήμερα, τώρα. Φαντάζομαι ότι υπήρξε ένας πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε, φαντάζομαι επίσης, από όσο ξέρω, είμαι σε θέση να ξέρω, αρκετά από το Δήμο. Υπήρχε πρόθεση να έρθει στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά, ήρθε. Όχι, δεν έχει έρθει. Τι είναι αυτό που εμποδίζει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα? Να κάνω μια σύνθεση της ερώτησης του κύριου Λελώνη με τις ερώτησης της κυρίας Ρεδελή. Τεράστιος όγκος δεδομένων μένει αχρησιμοποιητός. Πώς το λύνουμε? Καταρχήν, το γεγονός ότι δεν υπάρχει επανεφαρμογή άμεση, γιατί έμεση υπάρχει, αλλά άμεση των αποτελεσμάτων ή των έργων που γίνεται σε ένα Δήμο σε έναν άλλον, έχει να κάνει ίσως και με την έλλειψη ενός κεντρικού σχεδιασμού. Μιλήσαμε πάρα πολύ για στοχοθέτηση. Εγώ θα πω ότι ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα που έχει εκτελέσει η εταιρεία μας είναι εκτός Ελλάδος, είναι στην έξυπνη πόλη της Λευκωσίας, όπου εκεί πέρα η Λευκωσία δούλεψε με βάση δείκτες και με βάση στόχους για βελτίωση κάποιων οικονομικών μεγεθών, αλλά και περιβαλλοντικών μεγεθών. Μετρήθηκαν αυτοί οι δείκτες και η Λευκωσία έγινε, αν το θέλετε, και το πιλωτικό για αυτό που βγήκε εκ των υστέρων, τον Παγκύπριο. Δηλαδή, ένα έργο με παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά για όλη την έκταση της Κύπρου και για όλους τους Δήμους. Κάτι τέτοιο στην Ελλάδα δεν έχει γίνει και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει μία... θα ήταν προς όφελος των Δήμων να υπήρχε μία, αν το θέλετε, ανασκόπηση των έργων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, και ώστε και να αξιοποιηθούν τα δεδομένα που είπατε, πολύ μεγάλος όγκος δεδομένων, και τα αποτελέσματα, πάντα με βάση το τι έχει επιτευχθεί. Πιστεύω ότι σήμερα τα δεδομένα κατά 90% δεν αξιοποιούνται. Και δεν αξιοποιούνται γιατί αφενός δεν υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό, αφετέρου δεν υπάρχουν σε ένα επίπεδο παραπάνω εκείνα τα εργαλεία που με τη λογική του AI σήμερα υπάρχουν απίστευτες τεχνολογίες, να τα αναλύσουν, να βρουν patterns και με βάση patterns να μπορέσουν να εξάγουν αποτελέσματα πάλι τεχνολογία. Όχι γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, ιδίως όσον αφορά το sustainability και το βιωσιμότητα σε όλους τους τομείς. Άρα πάλι τεχνολογία είναι αυτή που θα έρθει να δώσει τις λύσεις, αλλά πρέπει να έρθει γρήγορα προκειμένου να μην... Γιατί άμα συνεχίσουμε να έχουμε αναξιοποιητά δεδομένα, τα ίδια τα συστήματα θα παρακμάσουν και τελικά όλη η επένδυση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια θα πάει στράφη. Θα πάει στράφη, ακριβώς.